Και εμείς ωστόσο να συνδεθούμε και να ακούσουμε τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη, τον εκπρόσωπο στο γραφείο τύπου της πυροσβεστικής. Κύριε Βαθρακογιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, αλλά και είναι ένα δύσκολο μεσημέρι, όπως θα είναι και δύσκολα τα μεσημέρια, αλλά και οι μέρες οι επόμενες, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Θα μου πείτε και γι' αυτό, κύριε Βαθρακογιάννη, ένα-ένα να ξεκινήσουμε από την Πάτρα, να μας πείτε αυτή τη στιγμή ποια είναι ακριβώς η εικόνα. Αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά της Πάτρας αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες από τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας αλλά και από τους πυροσβέστες που, όπως λέτε και εσείς και φαίνεται και στους δέχτες σας, είναι 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Αυτές οι διάσπαρτες εστίες αυτή τη στιγμή είναι τόσο επικίνδυνες που να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποιο μέτωπο σε περίπτωση που αρχίσει πάλι να φυσάει? Κυρία Καραμίτου, σε κάθε περίπτωση, μέχρι την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση. Όλα όμως δείχνουν ότι πηγαίνουμε προς κλιμάκωση και η φωτιά έχει περιοριστεί και βεβαίως οι δυνάμεις θα παραμείνουν μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία. Τώρα, προετοιμαζόμαστε για πολύ δύσκολες μέρες, κύριε Βαθρακογιάννη. Είναι μια αλήθεια αυτό από τους πυρομετεωρολόγους αλλά και από τους ειδικούς ουσιαστικά που η πυροσβεστική λαμβάνει τα μηνύματα. Σίγουρα οι επόμενες ημέρες, η επόμενη περίοδος, αντιπυρική περίοδος, θα είναι δύσκολη. Θα είναι δύσκολη και σε κάθε περίπτωση πρέπει όλοι μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά της Πάτρας, μιας και κάνουμε αναφορά σε αυτήν, εκδόθηκε στην άκρη της πόλης, σε οδό, πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα στα πολλά άλλα που έχουμε, ότι πλέον οι φωτιές σε ελάχιστο διάστημα γίνονται επικίνδυνες. Θα έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 4 αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως 4 αρκετές περιοχές της Ελλάδας, χωρίς να σημαίνει ότι και περιοχές με χαμηλότερο δίκτυο κινδύνου πυρκαγιάς δεν είναι και αυτές στο επίκεντρο, προκειμένου εάν εκλωθεί μια πυρκαγιά να πάρει γρήγορα διαστάσεις. Πάντως, κύριε Βαθρακογιάννη, είστε στην πυροσβεστική πάρα πολλά χρόνια. Είστε ένας πυροσβέστης πολύ έμπειρος. Πολύ νωρίς και πολλές πυρκαγιές δεν είχαμε μέχρι τώρα. Όλα δείχνουν ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος είναι η δυσκολότερη των τελευταίων 20 ετών. Και φαίνεται ότι και οι επόμενες αντιπυρικές θα είναι πολύ δύσκολες. Ας μείνουμε όμως σε αυτή. Είπαμε και πριν και τονίζουμε και τώρα ότι δεν είναι μόνο οι ενάρξεις, αλλά κυρίως είναι η επικινδυνότητα των πυρκαγιών και η διακινδύνευση που αυτές υποδεικνύουν, όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον και στις υποδομές, αλλά κυρίως προς τους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι σε όλες τις πυρκαγιές, κυρίως σε αυτή την Πάτρα αλλά και σε άλλες, εκδηλώνεται αμεσότατα μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε κάθε περίπτωση να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Και πολλές πυρκαγιές από αυτές, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, στον αστικό ιστό, κύριε Βαθρακογιάννη. Ναι, αυτό ο βαθμός είναι δυσκολίας για την κατάσβεση είναι επί 10. Είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι πυρκαγιές όταν εκδηλώνονται κοντά σε αστικό ιστό και κυρίως με ισχυρή ένταση ανέμων, διότι λαμβάνουν γρήγορα διαστάσεις και επηρεάζουν βεβαίως υποδομές αλλά και ανθρώπους. Είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνες. Όμως αυτό υποδεικνύει ότι σε αρκετές περιπτώσεις, όπως και φέτος όλα δείχνουν, τα στοιχεία όλα αυτό δείχνουν, αλλά και τις προηγούμενες χρονιές, ο πρωταθλητής τελικά είναι η αμέλεια. Η αμέλεια πολλών συμπολιτών μας, που καλό θα είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί, τονίζουμε και πάλι, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οι πυρκαγιές γίνονται επικίνδυνες και απειλούν υποδομές, φυσικό περιβάλλον αλλά και ανθρώπους. Μάλιστα. Κύριε Βαθρακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.